Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο έχω τη χαρά και την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενώ για πρώτη φορά, τουλάχιστον στο Δελτίο Ειδήσεων, τον κύριο Δημήτρη Ιταγκλή, ο οποίος είναι εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος, αρμόδιος για τα θέματα της δημοτικής αστυνομίας. Κύριε Ιταγκλή, καλώς ήρθατε στη Γύρω Τηλεόραση. Καλώς σας βρήκα. Είχα προχθές τον κύριο Δημητριάδη εδώ, τον κύριο Σοκράτη Δημητριάδη, ο οποίος μου είπε ότι αύριο, δηλαδή χθες, θα είχατε μια συνάντηση με τον προϊστάμενο, τον διευθυντή της μίας από τις δύο εταιρείες με τα πατίνια, τα γνωστά ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία έχουν γεμίσει, ας το πούμε έτσι, το κέντρο της πόλης. Ένα ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει κατά καιρούς τόσο τα μέσα όσο και την πολιτική επικαιρότητα. Και αυτό γιατί, από ό,τι ξέρουμε τουλάχιστον, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη ρυθμιστική αρχή για αυτά. Αυτό που είχαμε πει και με τον κύριο Δημητριάδη είναι ότι συνήθως ήθιστε η τεχνολογία να μας προλαβαίνει και πλέον να βλέπουμε πράγματα τα οποία έρχονται σύντομα στη ζωή μας και μπαίνουν στην καθημερινότητά μας, τα οποία όμως δεν είναι ρυθμισμένα από το κράτος και έχουμε γίνει μάρτυρες αυτού του φαινομένου αρκετές φορές. Τώρα μιλάμε για τα ηλεκτρικά πατίνια και θα ήθελα από τη δική σας πλευρά να μας πείτε τι συνέβη χθες στην συνάντηση που είχατε με τον έναν εκπρόσωπο από τις δύο επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην πόλη μας. Καταρχάς, η τοποθέτησή σας είναι ακριβέστατη. Η τεχνολογία έχει εξελιχθεί τόσο γρήγορα που ούτε το κράτος μπόρεσε να ακολουθήσει τις εξελίξεις. Γι' αυτό και υπάρχει και ένα προπαρασκευαστικό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο πιστεύω σε λίγους μήνες να ψηφιστεί και να ξέρουμε κι εμείς τι θα κάνουμε. Από εκεί πέρα, ως Δήμος Θεσσαλονίκης, εντός των αρμοδιοτήτων μας, εντοπίσαμε κάποιες παθογένειες που άπτονται των αρμοδιοτήτων μας. Καλέσαμε τις δύο εταιρείες. Η μία ήρθε εχθές πράγματι από την Ιταλία, ήρθε ο Γενικός Διευθυντής, με τον οποίο είχαμε συνάντηση στο γραφείο του Αντιδημάρχου του κ. Κούπκα, παρουσία του κ. Δημητριάδη, ήμουν και εγώ εκεί πέρα παρόν. Εδώ και δύο χρόνια αυτές οι εταιρείες δραστηριοποιούνται χωρίς κανένα απολύτως πλαίσιο. Τώρα τι επιχειρούμε εμείς να κάνουμε σαν Δήμος Θεσσαλονίκης? Κινούμαστε σε δύο άξονες. Ο ένας έχει να κάνει με την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου, όπου απαιτείται αδειοδότηση και θα κάνουμε μια κανονιστική αποκλειστικά για τα πατίνια, γιατί όπως είπαμε δεν το έχει προβλέψει κανένας. Εμείς θα το προβλέψουμε, θα το εφαρμόσουμε, θα δούμε ποια θα είναι η χρέωση και από εκεί και πέρα θα πάμε και σε μια οριοθέτηση των χώρων που θα προκρίνουμε εμείς, θα αποδώσουμε σε αυτές τις εταιρείες και σε όποια άλλη εταιρεία έρθει, γιατί το πατίνι πράγματι χρειάζεται. Είναι κάτι το οποίο το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, το θέλουμε και εμείς σαν Δήμος Θεσσαλονίκης, αλλά από εκεί και πέρα θα μπουν κανόνες. Γενικά στα πάντα θα μπαίνουν κανόνες. Αυτό που ίσχυε παλιά, το χαλαρά, το έχω ξαναπεί και άλλες φορές, έχει τελειώσει. Ήρθανε, είναι θετικό που ήρθανε από την Ιταλία η μια εταιρεία, ο Γενικός Διευθυντής, να σας δώσω και μια είδηση, την άλλη εβδομάδα θα έρθει από την άλλη εταιρεία, από την Ισπανία ο Γενικός Διευθυντής, για να καταλάβετε πόσο ψηλά το έχουν και αυτοί στην ατζέντα τους. Δεν τους είχε καλέσει ποτέ κανένας σε όλη την Ελλάδα για να κάτσουν να βάλουν κανόνες. Ήταν ιδιαίτερως χαρούμενοι γιατί και αυτοί θέλουν να μείνουν και θέλουν να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, ποιο είναι το σωστό. Ήταν γόνιμος ο διάλογος εχθές, κράτησε πάρα πολύ ώρα. Ζητήθηκαν από την εταιρεία, τα ίδια ακριβώς θα ζητηθούν και από την άλλη εταιρεία, συγκεκριμένα πράγματα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα το τηρήσουν ευλαβικά. Ήδη τα πρώτα δεδομένα που τους ζητήσαμε θα μας τα δώσουν. Και από εκεί πέρα πιστεύω ότι μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, θα είμαστε 100% έτοιμοι για την οριοθέτηση των θέσεων και κάποιες άλλες τεχνικές λεπτομέρειες, τις οποίες ζητήσαμε. Και πιστεύω ότι θα κάνουν όλα και θα τα κάνουν όλα. Κύριε Ταγκλή, μίλησα προηγουμένως πριν από τη συνέντευξή μας και με τον κύριο Μιχάλη Κούκα, τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών. Χαρακτηριστικά μου ανέφερε ότι υπάρχουν σημεία στην πόλη τα οποία οι καταστηματάρχες πληρώνουν 303 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. 303 ευρώ για τη χρήση ουσιαστικά των τραπεζοκαθισμάτων. Είναι η αλφαζόνη. Η αλφαζόνη, μιλάμε για το κομμάτι της Αριστοτέλους, για το κομμάτι της Νίκης, εκεί που τα μαγαζιά είναι ουσιαστικά τα φιλέτα, ας το πούμε έτσι, της αγοράς. Της αγοράς για να πιεις τον καφέ σου, ας το πούμε έτσι όμως. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν τα πατίνια τα οποία καταλαμβάνουν χώρο του πεζοδρομίου. Άρα καταλαβαίνω ότι αναφέρεσαι σε αυτά. Ναι. Για τα ανταποδοτικά. Για τα ανταποδοτικά. Γενικά ο ελεύθερος χώρος είναι η αδειοδότηση δίνεται από το Δήμο. Εμείς τώρα τι θα κάνουμε? Θα μας πούνε και θα έρθουμε σε μια συνεννόηση με τις δύο εταιρείες, θα μας δώσουν κάποια σημεία που αυτοί ενδεχομένως θέλουν. Εμείς θα πάμε να κάνουμε αυτοψία στο χώρο, σε πραγματικό χρόνο, να δούμε αυτά τα σημεία, εάν θα τα προκρίνουμε κι εμείς ή όχι,
δεν μπορούμε να δώσουμε κοντά σε μνημεία ή μπροστά σε εισόδους πολυκατοικίας ή σε κάποιο στενό πεζοδρόμιο. Όλα αυτά θα αξιολογηθούν, γι' αυτό λίγο θα μας πάρει χρόνο. Από αυτά τα σημεία κάποια θα τα προκρίνουμε, κάποια θα τα απορρίψουμε, εννοείται. Κάποια άλλα μπορεί να πούμε θα μετακινηθείτε 10-20 μέτρα δεξιά ή παραπλεύρως ή απέναντι, θα το δούμε τώρα όλο αυτό. Αλλά ό,τι κάνουμε αυτή τη στιγμή θα το κάνουμε για να μείνει, μην υπάρχει ράβε ξύλωνε. Δηλαδή θα το πιάσουμε ζεστά και το έχουμε πιάσει ζεστά ήδη από τον Νοέμβριο, γιατί εγώ το πρώτο πλαίσιο που κινηθήκα ήταν να δω πώς θα το αντιμετωπίσω σε θέμα παραβατικής συμπεριφοράς. Και υπάρχουν κάποιες, και στον κώδικα δικαιοσύνης κυκλοφορίας αλλά και σε άλλα νομοθετήματα, υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Δεν είναι τελείως ξεφραγμαμπέλι. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να πάμε στη λογική των προστήμων. Μπορούμε το από χθες να το κάνουμε. Το θέμα είναι να λύσουμε το πρόβλημα οριστικά. Και με το νομοσχέδιο που θα έρθει και για τους χρήστες, γιατί τώρα μιλάμε για τις εταιρείες και για τους χρήστες, πιστεύω ότι θα το λύξουμε το θέμα και δεν θα ξαναεπανέλθουμε ποτέ. Mm-hmm. Άρα, μιλάμε τώρα ουσιαστικά από ό,τι κατάλαβα για μια επιβάρυνση οικονομική στις εταιρείες, ναι, ώστε να, το χώρο τον οποίο δεσμεύουν τα πατίνια τα συγκεκριμένα να κοστολογείται από τον Δήμο και να υπάρχει το αντίστοιχο αντίτιμο από την πλευρά της εταιρείας. Έτσι. Πολύ σωστά αυτό είναι αυτό που λέτε. Γιατί δεν είναι δίκαιο για έναν καταστηματάρχη να πληρώνει και κάποιος άλλος να μην πληρώνει και να έχει έσοδα. Γιατί κακά τα ψέματα έχει έσοδα. Η εταιρεία είναι. Mm-hmm. Από εκεί πέρα θα βρούμε τη χρυσή τομή. Αυτό είπα και στον εκπρόσωπο που ήρθε της μιας εταιρείας. Τα ίδια θα πούμε και στον άλλο, ότι πλέον θα μπουν συγκεκριμένοι κανόνες, δεν θα τα παρατάνε όπου θέλουν, με συγκεκριμένο πλαίσιο. Αλλά είναι πάρα πολύ θετικές και οι δύο εταιρείες. Γιατί θέλουν να μείνουν. Και επειδή θέλουν να μείνουν και εμείς τους θέλουμε. Θα τα βρούμε. Εμείς το θέλουμε σίγουρα, γιατί το κέντρο της πόλης παίρνει ανάσα πραγματική από έχουμε αυτά θέμα, τα πράσινα. Έχουμε θέμα με το κυκλοφοριακό, είναι οξύ το κυκλοφοριακό. Ακριβώς. Οπότε είναι μια βοήθεια. Και από ό,τι ξέρω, θα είναι και πιλωτικό, γιατί θα είστε οι πρώτοι που ορίζετε ένα κανονιστικό πλαίσιο στη χώρα, έτσι δεν είναι? Ναι. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, δηλαδή αυτό που θα βγάλουμε στο τέλος, πιστεύω θα είναι πιλότος για όλους τους Δήμους και ήδη πολλοί Δήμοι παρακολουθούν με ενδιαφέρον το τι θα βγάλουμε, τι θα κάνουμε, προκειμένου να το αγκαλιάσουν και αυτοί όπου υπάρχουν πατίνια. Έχουμε όμως και άλλη μία πρωτιά στην κανονικότητα, ας το πούμε έτσι. Μιλάω για τον αντικαπνιστικό νόμο. Παρατηρήσαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι έχουμε βγει πρώτοι στην Ελλάδα στη συμμόρφωση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα καταστήματα, οι καταστηματάρχες από τη μία συμμορφώνονται όσο δύναται, βέβαια θα μας το αναλύσετε εσείς πιο εκτενέστερα, με τον αντικαπνιστικό, και από την άλλη πλευρά έχουμε και τους πολίτες οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει αυτό το πλέον. Δείχνει ότι ορίμανσε η κατάσταση με τους καπνιστές και πλέον όσοι είναι θεριακλήτες βγαίνουν έξω ή τουλάχιστον το έχουν πάρει με διαφορετική ματιά. Δώστε μας λίγο όμως τα φώτα σας για να μιλήσουμε και λίγο με αριθμούς. Τι συμβαίνει στην πόλη, πόσα πρόστιμα έχουν έρθει και αν υπάρχει και μια πλέον αλλαγή στην νοοτροπία του Θεσσαλονικέα. Πράγματι είναι μια θετική πρωτιά για το Δήμο Θεσσαλονίκης και για τους Θεσσαλονικείς. Είναι όπως τα είπατε, το αγκάλιασαν και οι καταστηματάρχες και τους ευχαριστώ και δημόσια για πολλωστή πλευρά, αλλά και τον κόσμο που το αγκάλιασε. Το πνεύμα του νομοθέτη είναι για να διαφυλάξει την υγεία. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, εμείς σε σύγκριση με το 2018, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, που δεν έχει γίνει κανένας απολύτως έλεγχος, ενώ ίσχυε ο αντικαπνιστικός νόμος σε ιππιότερη μορφή, για να είμαστε και ακριβοδίκοι, εμείς προβήκαμε σε 1.100 ελέγχους, με αποκορύφωμα το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο, που φτάσαμε σχεδόν τους 600 και τους ξεπεράσαμε. Ήταν 15 Νοεμβρίου, οπότε και ψηφίστηκε το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο του αντικαπνιστικού, όπως τον δουλεύουμε αυτή τη στιγμή. Τα πρόστιμα που βεβαιώθηκαν ήταν 125, οι παραβάσεις δηλαδή, οι βοηθήσεις παραβάσεις, και τα πρόστιμα ήταν ύψους 75.000 ευρώ. 125 μιλάμε για τα καταστήματα? Ναι, για τα καταστήματα. Υπήρχε μόνο μία παράβαση σε συμπολίτη, ο οποίος κάπνιζε εκείνη την ώρα. Του βεβαιώθηκε πρόστιμο 50 ευρώ, δεν είχε αλλάξει ακόμα το πλαίσιο για να πάει στο κατοστάρι, στα 100 ευρώ δηλαδή. Δηλαδή τώρα είναι 100 ευρώ το κόστος? Τώρα είναι 100 ευρώ, αλλά και σε μερικές περιπτώσεις που υπάρχουν ανήλικοι είναι 200 ευρώ. Είναι ανάλογα στην περίπτωση. Υπάρχει μια κλιμάκωση. Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να πιάσεις τον πολίτη από το φόρο που λένε. Είναι λίγο δύσκολο γιατί μιλάμε για τσιγάρο. Μόλις μπει ο έλεγχος, παράδειγμα, μπορεί να το πετάξει κάτω, να πει δεν είναι δικό μου ή οτιδήποτε τέτοιο. Τι προβλέπει ο νόμος γι' αυτό? Υπάρχει κάποιος τρόπος? Κοιτάξτε να δείτε, αν μπει μέσα κάποιο κλιμάκιο και βρει γόπα, βρει τασάκι, βρει κάτι το οποίο παραπέμπει σε κάπνισμα, επιβαρύνει αυτομάτως 500 ευρώ τον επιχειρηματία. Οπότε, επειδή οι επιχειρηματίες το γνωρίζουν, είναι οι πρώτοι που διαφυλάσσουν
την εταιρεία, την επιχείρησή τους, τέλος πάντων, το χώρο τους. Και από εκεί πέρα δεν έχουμε τέτοια κρούσματα όμως στην Θεσσαλονίκη, υπό την έννοια ότι αν γυρίσετε την πόλη, ο κόσμος συμμορφώνεται, βγαίνουν έξω και καπνίζουν. Δηλαδή έχει πειθαρχήσει και ο ίδιος ο κόσμος. Δεν θέλει να δημιουργήσει και πρόβλημα, εννοείται, στον καταστηματάρχη. Ναι, καταλαβαίνω. Έχει τύχει να έχω φίλο μου, ο οποίος είναι επιχειρηματίας στο κομμάτι αυτό, και ο ίδιος καπνίζει και το βλέπω να πηγαίνει έξω για να κάνει το τσιγάρο του και όχι μέσα στην επιχείρηση. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Από ό,τι μαθαίνουμε όμως, θα υπάρχουν και κάποιες διευκρινήσεις, κύριε Ταγκλή, αναφορικά με το πλαίσιο πλέον. Το νομοθετικό πλαίσιο, κάποιες διαφοροποιήσεις. Τι συμβαίνει σε αυτό? Πράγματι, είμαστε σε επικοινωνία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και με τον πρόεδρο, τον κύριο Μπίνη. Το έχει εξαγγείλει και αυτός. Πάρα πολύ σύντομα, πιστεύω, αν όχι την επόμενη εβδομάδα, τη μεθεπόμενη εβδομάδα, θα υπάρξει μια διευκρινιστική εγκύκλειος αναφορικά με τον εξωτερικό χώρο, όχι τον εσωτερικό, είμαι σαφέστατος, με τον εξωτερικό χώρο, αναφορικά με το άρθρο που αναφέρεται στο τι είναι εξωτερικός χώρος, τι είναι εσωτερικός χώρος, θα υπάρξει μια αποσαφήνιση, ούτως ώστε να κάποιες στρεβλώσεις που επιχειρούνται από κάποιους να σταματήσουν. Κάποια παραθυράκια ουσιαστικά, τα οποία πιστεύουν ότι έχουν βρει. Είναι, για μένα ο νόμος είναι σαφέστατος, άσχετα που είναι ενδεχομένως σκληρός. Είναι σαφέστατος. Απλώς θα πάμε σε μια διευκρινιστική αναφορικά με τους εξωτερικούς συνολικά. Είτε είναι για στο ΕΣΕΑ, είτε είναι ένας χώρος, δεν έχει τέσσερις πλευρές, έχει τρεις πλευρές. Είναι κυκλικό. Έχουμε αντιμετωπίσει τέτοιες περιπτώσεις. Θα υπάρξει μια εγκύκλωση όπου όλα τα ερωτήματα που έχουν τεθεί από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τον αντικαπνιστικό, και η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης έχουμε υποβάλει ερωτήματα και εισηγήσεις, θα βγει μια εγκύκλωση που θα το σταματήσει τελείως το τι κάνουμε εδώ, τι κάνουμε εκεί. Θα αποσαφινιστούν τα πάντα. Πολύ ωραία. Να πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι. Μιλάω για τα σαρώματα, όπως λέμε, των δρόμων. Μιλάμε για τους ανθρώπους της Δημοτικής Αστυνομίας, τους οποίους τους βλέπουμε να κυκλοφορούν και με τα μηχανάκια και με τα αυτοκίνητα που έχει ο Δήμος, αλλά και με τα πόδια, πεζές, περιπολίες. Και βλέπουμε ότι είναι με ένα μπλοκάκι και πλέον γράφουν πιστών κλήσεις σοριδών. Εγώ προσωπικά, σαν Αλέξανδρος, είμαι υπέρ. Όχι του. Καταρχάς, έχουμε γίνει μάρτυρες ότι πλέον τα πρόστιμα είναι πολύ μικρότερα, πολύ χαμηλότερα. Νομίζω ότι περισσότερο έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα παρά κάτι άλλο. Μιλάμε για ποσά 10 ευρώ αν έχεις παρκάρει απλά σε θέση, στο σύστημα θέσης. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε απομακρύνσεις ακόμα και πινακίδων όταν έχεις παρκάρει σε κομμάτι ράμπα, αμαία κτλ. Σε αυτό προφανέστατα και πρέπει ο Δήμος, μιλώ πάντα σύμφωνα με τη δική μου άποψη, ο Δήμος να είναι πάρα πολύ σκληρός όσον αφορά τις ράμπες αμαία κτλ. Στο άλλο είναι πιο πολύ διδακτικό, δηλαδή το δεκάρικο δεν νομίζω να είναι τόσο μαγικό για κάποιους, αλλά σίγουρα πρέπει να καταλάβεις ότι σταμάτα να παρανομήσεις, είναι πολύ πιο εύκολο να κατεβάσεις το application στο κινητό σου ή να πας σε ένα περίπτερο και να πληρώσεις το αντίτιμο για να παρκάρεις όπου είναι αυτό εφικτό. Αλλά πείτε μας παρακαλώ πάλι με νούμερα, γιατί μου αρέσει και στους τηλεθεατές αρέσει να ακούνε τα νούμερα και να καταλαβαίνουν, να βγάζουν μόνο τους τα συμπεράσματα. Βέβαια, μετά θα μας πείτε πού πάνε και τα χρήματα αυτά, το ανταποδοτικό ταμείο κτλ. Φυσικά. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς τώρα, εγώ και λόγω της ιδιότητάς μου, από 1 Σεπτεμβρίου, οπότε και ανέλαβα τη Δημοτική Αστυνομία, αυτό που είπα στους συνεργάτες μου της Δημοτικής Αστυνομίας ήταν το εξής. Δεν σφυρίζουμε πλέον, δεν κορνάρουμε και δεν παρακαλάμε τον παραβάτη να μετακινήσει το αυτοκίνητό του. Βεβαιώνουμε επιτόπου την παράβαση, όπως προβλέπει και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, γιατί δεν επιδέχεται και διασταλτικής ερμηνείας. Εμείς κάνουμε καθολική εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εκτοξευτούν οι κλήσεις. Το τετράμινο, να φανταστείτε, το περσινό με φέτος, έχουμε ξεπεράσει κατά 20.000 κλήσεις και με εστίαση στο διπλοπαρκάρισμα, στο πεζοδρόμιο, και εννοείται, πολύ σωστά το είπατε και το τονίζω και το υπερθεματίζω, όπου υπάρχει θέση αμαία, ράμπα αναπήρου, διάβαση πεζό, έχω τετραπλασιάσει τις αφαιρέσεις. Και όταν εννοώ τις αφαιρέσεις, να καταλάβει και ο κόσμος, μιλάμε για 60 μέρες. Αφαιρώ άδεια κυκλοφορίας το δίπλωμα και τις πινακίδες. Ο νομοθέτης για μένα πρέπει να είναι ακόμη πιο αυστηρός, ιδίως για τις θέσεις αμαία, ούτε δευτερόλεπτο. Θερμή παράκληση, ούτε δευτερόλεπτο. Εκεί πέρα είμαστε αυστηροί, ως εκεί που δεν πάει, να μου επιτραπεί η λέξη το κυνηγάω, γιατί είναι
η μέγιστη για μένα αντικοινωνική συμπεριφορά να πηγαίνεις και να παίρνεις μία θέση αναπήρου. Έχουμε τετραπλασιάσει τις αφαιρέσεις, θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερη ένταση. Από εκεί και πέρα η πόλη είχε αφαιθεί, αναγκαστήκαμε να λάβουμε αυτά τα μέτρα. Ήμασταν ξεκάθαροι όμως από την αρχή ποιες είναι οι προθέσεις μας, δεν κρυφτήκαμε και με τα σαρώματα που πολύ σωστά είπατε, τα οποία είναι ευνηδιαστικά. Τα παρουσιάσαμε όμως 18 Δεκεμβρίου στον κόσμο για να ξέρει τι πρόκειται να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει σάρωμα σε εξέλιξη, με ενημερώνουν οι συνεργάτες της Δημοτικής Αστυνομίας. Εμείς θα το τηρήσουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ευλαβικά. Δυστυχώς η πόλη, ιδίως το ιστορικό κέντρο της πόλης, πονάει. Πονάει. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε να φρακάρει. Ανταποδοτικά αυτά τα χρήματα πού πηγαίνουν, γιατί όταν μιλάμε για 20.000 κλήσεις, είναι ποσό. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Αυτά πού πηγαίνουν μετά? Αυτά είναι ανταποδοτικά. Βέβαια, αυτά πρέπει να τα ρωτήσουμε κυρίως τον κύριο Κούπκα. Ναι, αλλά θα είμαι σίγουρος. Αυτά είναι ανταποδοτικά. Έρχονται στα ταμεία του Δήμου και από εκεί και πέρα πηγαίνουν στην καθαριότητα, πηγαίνουν στο κομμάτι του πρασίνου. Πηγαίνουν, αυτά φυσικά να τα ρωτήσω και στον κύριο Κούπκα καλύτερα. Πηγαίνουν πάντως ανταποδοτικά. Πηγαίνουν ανταποδοτικά στον κόσμο. Όλα αυτά τα έσοδα δηλαδή πηγαίνουν στον κόσμο. Στην καθημερινότητα του κόσμου, του πολίτη, του δημότη. Πολύ ωραία. Βέβαια, για να είμαστε και ειλικρινείς, κύριε Αντακλή, πρέπει να διαχωρίσουμε το κομμάτι του παράνομου παρκαρίσματος με το κομμάτι του πού να παρκάρω. Δηλαδή, okay, πάρα πολύ καλά κάνει ο Δήμος και προσπαθεί να οριοθετήσει, προσπαθεί να καθαρίσει. Θα μιλήσουμε παρακάτω μετά για την Νίκη, παράδειγμα, για την Πύρο. Απλώς μία επισήμανση να κάνω για να μην παρεξηγηθώ. Δεν θέλουμε να βεβαιώνουμε παραβάσεις. Εμείς θέλουμε να αυξάνεται όπως τον αντικαπνιστικό το ποσοστό συμμόρφωσης. Δηλαδή, το δεκάρικο είναι διδακτικό. Ναι, και το σαραντάρι. Και πολλά είναι και σαραντάρια. Το θέμα είναι, εγώ να βγω να πω ότι αυτό το μήνα, τον προηγούμενο μήνα, έκανε 20.000, βεβαίως, 20.000 κλήσεις. Τον επόμενο μήνα 10.000. Αυτό είναι το ευτύχημα για μένα. Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω. Θέλω οι κλήσεις σιγά σιγά να μειώνονται. Οπότε να αυξάνεται το ποσοστό συμμόρφωσης, οπότε να είναι και πιο ανθρώπινη και πιο λειτουργική η πόλη. Να είναι πιο εύρυθμη. Λοιπόν, εμείς αυτό θέλουμε. Για να μην παρεξηγηθούμε ότι κυνηγάμε κλήσεις και λεφτά, μακριά από εμάς αυτή η λογική δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Εγώ, επειδή είμαι και αστυνομικός, εμένα με ενδιαφέρει η συμμόρφωση. Δεν με ενδιαφέρει το επιβόλη προστίμου. Άμα ήθελα, μπορούσα να έχω τριπλάσια και τετραπλάσια. Δεν είναι αυτή η λογική όμως. Το θέμα είναι όλοι μαζί να αγκαλιάσουμε το εγχείρημα της ευταξίας, της ευρυθμίας. Να υπάρχει κυκλοφοριακή παιδεία. Σύντομα, να σας πω και ένα ευχάριστο, θα έρθει και ο κύριος Ιαβέρης να μας μιλήσει στο Δήμο για θέματα κυκλοφοριακής αγωγής. Πιστεύω ότι είναι ο πλέον ιδανικός. Θα έρθουν και οι συνάδελφοι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Τροχιάς να μιλήσουν. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν πιάνουμε τιμόνι στα χέρια μας. Ό,τι είδος τιμόνι είναι αυτό, είτε είναι δίκυκλο, είτε είναι αυτοκίνητο, οτιδήποτε. Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να απαντήσετε όμως και το ζήτημα για το πάρκινγκ. Πολύ καλά κάνετε για τα δεκάρικα, τα σαραντάρια και εννοείται, δεν το συζητώ καν, για τις ράμπες αμαία πρέπει να πέσει βαρύς ο πέλεγκης. Αλλά πού θα παρκάρει ο Δημότης? Γίνονται προσπάθειες από τον ίδιο το Δήμαρχο, από τον κύριο Ζέρβα, σε αναπλάσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή από την προηγούμενη διοίκηση που είχαν ξεκινήσει, χωρίς να υπάρξει πρόβλημα στην πλατεία, η πλατεία θα είναι κανονικά, να υπάρξουν υπόγεια πάρκινγκ. Αυτή τη στιγμή προσπαθεί και δηλαδή τα τρέχουμε παράλληλα, χωρίς να τα ψήσεις. Δηλαδή στο λιμάνι το... Στην πλατεία Ελευθερίας, στο ΙΜΑΘ μπροστά, γενικά όπου υπάρχει ελεύθερος χώρος, ο οποίος μπορεί να γίνει υπόγειο πάρκινγκ, το τονίζω, υπόγειο πάρκινγκ, χωρίς να πειραχθεί. Στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης μου είπατε. Ναι, μπροστά, και εκεί πέρα θα γίνει μελέτη, ακριβώς μπροστά, η πλατεία... Στα αρχαία, χωρίς να πειραχθούν τα αρχαία, να γίνει από κάτω υπόγειο πάρκινγκ, το τονίζω, και χωρίς να πειραχθούν τα αρχαία και για να υπάρξει από πάνω πάλι πλατεία. Κινούμαστε σε κατευθύνσεις δηλαδή που χωρίς να πειράζουμε τον ελεύθερο χώρο, λοιπόν, και εκεί είναι σαφέστατος και ο Δήμαρχος, να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες υπογειοποιήσεις σε χώρους στάθμευσης. Αλλά το ιστορικό κέντρο της πόλης ιδίως είναι αυτό που είναι. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι παραπάνω από κάποια υπόγεια πάρκινγκ, τα οποία σας είπα, ο ίδιος ο Δήμαρχος το έχει αναλάβει. Γιατί τι να κάνεις, να γκρεμίσεις οικοδομές προς Θεού, να κάνεις τα πάρκινγκ μακριά από εμάς. Εμείς περιμένουμε πώς και πώς να τελειώσει το μετρό, χωρίς κάποιες παρεμβάσεις των γνωστών κύκλων, οι οποίοι δεν ξέρω και τι σκέφτονται και τι θέλουν, και να πάμε και εννοείται και σε άλλες πεζοδρομήσεις. Αλλά με μια λογική που να συμφέρει την πόλη. Μόλις μου είπατε για την πλατεία Διοικητηρίου, κύριε Αντακλή, το μυαλό μου πήγε ακριβώς στη στάση του μετρό της Βενιζέλου που αναφέρεται, γι' αυτούς τους κύκλους μιλάτε, από ό,τι καταλαβαίνω. Και πήγε το μυαλό μου στο τι θα ξεσπάσει αν πάμε τώρα. Γιατί για πάρκινγκ ξεκίνησε ουσιαστικά.
ξεκίνησε να γίνει πάρκινγκ και υπόγειο και εκεί μετά βρήκαν τα αρχαία, βγήκαν στην επιφάνεια και έγινε όλη η διαδικασία. Δεν ξέρω τώρα, μακάρι να δούμε και εκεί πέρα ένα πάρκινγκ, αλλά... Σε γενικές γραμμές πάντως, ναι. Η πόλη μας πληρώνει παθογένειες δεκαετιών. Δηλαδή, στο ιστορικό κέντρο της πόλης, όταν έπρεπε στις οικοδομές να υπάρχουν πιλωτές, κάποιοι τη δεκαετία του 60, του 70, του 80, τα κάνανε καταστήματα γιατί τους συνέφερε. Με αποτέλεσμα να βιώνουμε αυτό το δυσεπίλητο για μένα πρόβλημα, μέχρι να έρθει το μετρό, να σηκωθεί ο ΑΣΤ, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αλλά δεν μπορείς να αφήσεις την πόλη φρακαρισμένη. Δεν μπορείς να επιτρέψεις τον άλλο να παρκάρει όπου θέλει. Δεν μπορείς να καταργήσεις τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τόσο απλά. Ξέρετε, η Θεσσαλονίκη εξάγει πολιτισμό, κύριε Δακλή, γιατί ενώ η τακτική του αφήνω το τηλέφωνό μου πάνω στο παμπρίζ για να διπλοπαρκάρω έχει πλέον εξαπλωθεί από τη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε, όπως και ο Φραπές. Έχει εξαπλωθεί και σε άλλες πόλεις. Επιστρέφω σε λίγο, καλέστε εκεί. Συγγνώμη, το τηλέφωνο είναι εξαγωγή πολιτισμού. Κύριε Δακλή, θέλω να σας ρωτήσω τώρα, μιλάω για καθαρισμό. Γίναμε μάρτυρες τις προηγούμενες ημέρες, τους προηγούμενους μήνες, με συγχωρείτε, μόλις ανάλαβε η νέα αρχή το Δήμο Θεσσαλονίκης και εσείς τη Δημοτική Αστυνομία προσωπικά. Γίναμε μάρτυρες σε σαρώσεις δρώμων, όπως ήταν η Δωδεκανήσου. Το γράψαμε και στην εφημερίδα Ανατροπή, είχαμε ένα εκτενέστατο ρεπορτάζ γι' αυτό. Το θυμάμαι. Μιλάμε τώρα για ένα παράδειγμα. Ήταν ένα παράδειγμα προς μίμηση, νομίζω, το κομμάτι της Δωδεκανήσου. Και θέλω να μου πείτε ακριβώς πώς έγινε. Γιατί η ΕΡΠΗ Οφθαλμού μειώθηκε ο χρόνος διέλευσης του δρόμου, μειώθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Έχει σταματήσει τουλάχιστον το πρωί, κάποιες φορές που περνάω από εκεί, βλέπω μια τελείως διαφορετική όψη της οδού αυτής. Και να θυμίσουμε στον κόσμο ότι αυτός ο δρόμος ήταν αμφίδρομος. Άρα άλλαξαν πράγματα, έτσι. Κοιτάξτε, όταν αναλάβαμε, είχαμε πει ότι για να δώσουμε και στον κόσμο πραγματικά ποιες είναι οι προθέσεις μας, ξεκινήσαμε από το πλέον δύσκολο δρόμο, τη Δωδεκανήσου. Τέσσερις λωρίδες, ήταν μόνο μία. Μπορούσες να την περάσεις. Για να φτάσεις κάτω στην Πολυτεχνείο έκανες 10, 12, 14 λεπτά και αυτά από μαρτυρίες και των οδηγών του ΟΑΣΤ και από οδηγών ταξί που μας λέγανε οι επαγγελματίες. Τώρα υπάρχουν περιπτώσεις που κατεβαίνεις μέχρι κάτω σε λιγότερο από ένα λεπτό. Όταν μπήκαμε, πραγματικά μπήκαμε με σχέδιο. Είχαμε ενημερώσει πάλι με τη γνωστή κορδέλα ότι σε τρεις μέρες θα έρθουν οι γερανοί της τροχιάς, θα έρθει η δημοτική αστυνομία από εκείνου, θα κάνουμε επιχείρηση. Ο Θεσσαλονικιός έχει υπάρξει ανοσία πλέον σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, βλέπει την ταμπελίτσα γερανός από τις 8 μέχρι τις 12, παράδειγμα. Δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία. Είχε πάθει. Τώρα έχει αρχίσει να καταλαβαίνει ότι δεν είναι πυροτέχνημα, γιατί δεν κάνει. Μας λέγανε και την πολίτευση, είναι πυροτέχνημα. Φτάσαμε το Γενάρη, θα μπει και ο Φεβράριος. Σήμερα πέρασα το πρωί και περνάω συνέχεια, γιατί περνάει και στο σχεδιασμό και της τροχιάς και της δημοτικής αστυνομίας συνέχεια κλιμάκιο, είτε πεζό είτε εποχούμενο. Και βεβαιώνονται επί τόπου ενεργείου οφθαλμού οι κλήσεις και στην Πολυτεχνείο που μπήκαμε σε δεύτερο χρόνο. Να φανταστείτε, όταν ανοίξαμε τη Δωδεκανήσου, ήμουν μαζί με τον ταξιέρχο, τον κύριο Γέρμα, τον διευθυντή τροχιάς. Λέμε, δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε στα μάτια μας τι κρυβόταν πίσω από τα παράνομα σταθμευμένα. Ήταν τέσσερις λωρίδες, κεντρικότατος άξονας. Και ξεμπλόκαρε μέχρι και η δυτική πόλη, η Λαγκαδά, επειδή άνοιξε ο δρόμος, τραβούσε πιο εύκολα την κίνηση. Αυξήθηκε ο όγκος των αυτοκινήτων και διευκολύνθηκε το δυτικό κομμάτι της πόλης από μια Δωδεκανήσου. Ναι, το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά αυτό που λέτε, γιατί το έχω ζήσει προσωπικά. Από την άλλη πλευρά έχουμε, ας πούμε, το παράδειγμα της Νίκης, της Λεωφόρου Νίκης. Τι θα γίνει με αυτά τα σταθμευμένα αριστερά? Μιλάμε τώρα για μηχανάκια τα οποία στην ίδια πόλη ζούμε, τα βλέπουμε να γίνονται μπροστά μας. Μηχανάκια τα οποία ανήκουν στους επαγγελματίες που έχουν τα μαγαζιά τους, αυτούς οι οποίοι πληρώνουν τα 303 ευρώ που δεν πληρώνουν οι εταιρείες με τα πατίνια. Οι ίδιοι αυτοί αφήνουν τα μηχανάκια τους πάνω, ούτως ώστε να πιάνουν μια θέση πάρκινγκ εκεί πέρα. Γινόμαστε μάρτυρες πολλές φορές. Η Λεωφόρος Νίκης, η οποία έχει τέσσερις λωρίδες, να γίνονται τρεις. Ή τρεις γίνονται δύο, γιατί αφήνεις αριστερά το αυτοκίνητο σου. Ουσιαστικά βλέπεις ένα αυτοκίνητο να κόβει όλη την αριστερή λωρίδα. Έτσι ακριβώς. Γιατί παρκάρει παράνομα μπροστά στο μαγαζί που θέλει να πιει ο άλλος το καφέ. Το πρόβλημα με τις Νίκης είναι και το μεγάλο μήκος. Είναι και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εκεί πέρα. Και είναι ότι είναι το παραλιακό μέτωπο, οπότε κατεβαίνουν όλοι. Είναι η πρόσωψη της πόλης μας. Από εκεί και πέρα έχει βελτιωθεί, υπάρχουν και εκεί πέρα σαρώματα. Υπάρχει ένας σχεδιασμός, γιατί αυτό που έχουμε εντοπίσει είναι ότι με το που περνάει το περιπολικό, είτε της τροχιάς είτε της δημοτικής αστυνομίας, κυνηγιόμαστε. Μας περιμένουν, φεύγουν,
Υπάρχει μία πρόβλεψη, η οποία πολύ σύντομα θα τεθεί σε... Γιατί πολλές φορές κάποια πράγματα κάνουν πιλωτικά για να δούμε και πού υπάρχει, πού πονάει το σύστημα. Αλλά πολύ σύντομα θα δείτε περαιτέρω βελτίωση. Είχε βελτιωθεί έως ένα σημείο. Αυτό που λέτε με τα μηχανάκια έχετε πολύ δίκιο, ιδίως τις βραδινές ώρες. Εκεί δυστυχώς εγώ δεν έχω, είναι υποστελεχωμένη δημοτική αστυνομία και τα κλιμάκια που βάζω είναι ελάχιστα και ως επιτοπλίστο είναι για τον αντικαπνιστικό καταστήματα υγειονομικών ενδιαφέροντος, όχι τόσο για τον κώδικα. Mm-hmm. Όχι ότι δεν βγάζουμε, αλλά δεν έχω τη δυνατότητα για καθημερινές. Από εκεί και πέρα, σε συνεννόηση πάντα και αγαστή συνεργασία με την ελληνική αστυνομία, ιδίως με την τροχεία, θα υπάρξουν παρεμβάσεις της νίκης, όπως πολύ σύντομα θα υπάρξουν παρεμβάσεις και το ανακοινώνω για την 26η μπροστά στα δικαστήρια. Θα υπάρξει ανάλογη επιχείρηση τύπου Δωδεκανήσου και στην 26η. Δηλαδή το ανακοινώνω για να μην ευνηδιαστεί και κανένας. Είναι πολύ σύντομα. Είναι το κομμάτι που μπλοκάρει κάθε απόγευμα. Έτσι, δεν μπορείς να περάσεις από εκεί πέρα. Μιλάμε και για μόνο και το μεσημέρι. Εκεί πέρα γίνεται. Ναι. Μπαίνουμε σιγά-σιγά, βεβαιώνουμε παραβάσεις κανονικά. Απλώς κάποια στιγμή θα κάνουμε ένα πολύ δυνατό σάρωμα. Θα κατέβουν. Γιατί το ευτύχημα με τη Διεύθυνση Τροχέας αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει ενεργοποιήσει 5 γερανούς, οι οποίοι λειτουργούν 24 ώρο. Ενώ παλιότερα δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Οπότε έχουμε και τις δυνάμεις για να το υποστηρίξουμε και από την τροχιά και η δημοτική αστυνομία. Από εκείνου θα μπούμε. Αυτή ήταν η επόμενη μου ερώτηση: τι θα γίνει με τους γερανούς, τους οποίους είδαμε πλέον να κυκλοφορούν στον δρόμο. Η αίσθησή μου είναι ότι περισσότερο τους βλέπουμε στην περίοδο της διεθνούς εκθέσεως. Δηλαδή εκεί πέρα είναι εμφανέστατη η παρουσία τους και η λειτουργία τους. Το υπόλοιπο διάστημα, κύριε Δαγκλή, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω δει να κυκλοφορούν ιδιαίτερα ή να έχουν πόσο μάλλον φορτώσει, ας το πούμε έτσι, αυτοκίνητα, μόνο σε περίπτωση που δυσκολεύουν τον δρόμο του ΟΑΣ, των λεωφορείων. Κοιτάξτε, να δείτε. Τα παρελθόντα έτη είναι ακριβώς όπως. Είναι πολύ εύστοχη η τοποθετήση σας, είναι ακριβώς όπως το είπατε. Ήταν μόνο για το ΘΕΑΘΗΝΕ στην έκθεση. Τα παρελθόντα έτη. Από τον Οκτώβριο και μετά, επειδή σας λέω και λόγω της ιδιότητας μου, έχω και προσωπική άποψη. Ήταν ή ένας ή δύο γερανοί ενεργοποιήθηκαν με πολύ φιλότιμες προσπάθειες από τη Διεύθυνση Τροχέας και άλλοι τρεις. Έχουμε πέντε αυτή τη στιγμή. Οι οποίοι σας λέω είναι επί 24 ώρο και παρεμβαίνουν και για τον ΟΑΣΤ, γιατί θέλουμε να διευκολύνουμε τον κόσμο να κατεβαίνει απρόσκοπτα στις δουλειές τους και όπου θέλει άλλο να πάει. Και από εκεί και πέρα ανταποκρίνεται η τροχέα στις καταγγελίες πάρα πολύ άμεσα, γιατί πολλοί συμπολίτες, συνδημότες παίρνουν τηλέφωνο στην Δημοτική Αστυνομία. Οπότε και εμείς παίζουμε έναν ρόλο ενημερωτικό απευθείας στην τροχεία, γιατί πολλές φορές αναγκαζόμαστε για να βοηθήσουμε την τροχεία σε ένα κομμάτι να πάμε εμείς κάπου αλλού. Και αυτό σας λέω είναι αγαστή συνεργασία αυτή τη στιγμή με την τροχεία, ούτως ώστε ίδιες μέρες και ίδιες ώρες να πηγαίνουμε στα ίδια σημεία. Yeah. Μιλάμε καθημερινά, είμαστε σε επικοινωνία, υπάρχει συνάφεια. Όλοι θέλουμε το καλό της πόλης, τα έχουμε βάλει κάτω και είμαστε σε πάρα πολύ σωστή κατεύθυνση και σε πάρα πολύ καλό δρόμο για να είμαστε αποτελεσματικοί. Κύριε Δαγκλή, επειδή πρέπει να κλείσουμε σε πολύ λίγο χρόνο, θα ήθελα να μου πείτε τι πρόβλεψη έχετε για τον υπόλοιπο Δήμο. Γιατί εννοώ, εννοείται ότι πρέπει να χαλαρώσουμε λίγο το ζήτημα του κέντρου, να ανοίξουμε τους δρόμους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι σε χρήση οι δρόμοι όπως είναι πραγματικά και όχι να τους κάνουμε πάρκινγκ όπως είναι παρά το πράγμα της Μισκής, που ένας πάρα πολύ μεγάλο, μια λεωφόρος ουσιαστικά μπλοκάρει, ειδικά το βράδυ, μπλοκάρει από παρκαρισμένα δεξιά και αριστερά. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν ζητήματα και στον υπόλοιπο Δήμο. Μιλάω τώρα για την Ανοπόλη, που είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, έτσι κι αλλιώς για το παρκάρισμα, και εκεί βλέπουμε μια. Λες και δεν υπάρχουν πουθενά ταμπέλες. Κασάνδρο, Ολυμπιάδος. Εγώ μιλάω και για πιο πάνω. Δηλαδή, Κασάνδρο, Ολυμπιάδος και Άγιο Δημητρίου υπάρχει ζήτημα. Δημητρίου Πολιορκητού, Μονή Βλατάδων, Τσινάρη. Υπάρχουν περιοχές πίσω από το τουρκικό προξενείο. Υπάρχουν σημεία τα οποία είναι πραγματικά πολύ φορτωμένα και με κόσμο, αλλά από την άλλη πλευρά πολύ φορτωμένα και με αυτοκίνητα. Αυτό είναι αποτέλεσμα του πρώτου. Υπάρχουν άλλες περιοχές, όπως είναι παράδειγμα η Μαρτίου, που και εκεί δεινοπαθούν οι κάτοικοι και παρκάρουν όπου βρουν. Μπότσαρη, Δελφών. Λέω τώρα παραδείγματα τα οποία μου έρχονται απευθείας. Τι θα γίνει με αυτές τις περιοχές, γιατί δεν υπάρχει. Εγώ δεν έχω δει προσωπικά στην Ανοπόλη που μένω κιόλας, δεν έχω δει δημοτική αστυνομία να περνάει ποτέ. Και το λέω όχι τώρα μόνο, μιλάω για πάντα από το χρόνο. Έχουμε πάει σε περιοχές που είχε να πάει η δημοτική αστυνομία 9 χρόνια. Και εγώ κινούμε στη λογική της δίκυκλης αστυνόμευσης στα πρότυπα της Δίας και ΖΙΤΑ. Της δίκυκλης αστυνόμευσης έχω προκρίνει σαν δημοτική αστυνομία. Σας λέω, 9 χρόνια είχε να πάει η δημοτική αστυνομία και σε αυτά τα μέρη, πολύ σωστά είπατε.
πηγαίνουμε αθόρυβα φυσικά, δεν το διαλαλούμε, mm-hmm. αλλά από τη Σοφούλη, γιατί μέχρι και τα όρια τη Σοφούλη είναι τα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, μέχρι την Ξηροκρίνη, τα Άνω Πόλη. Πιστέψτε με, πηγαίνουμε και τα Σαββατοκύριακα. Okay, το δέχομαι. Η αλήθεια και μπορώ να μιλήσω με στοιχεία, δηλαδή με τις οδούς, οι οποίες συμβεβαιώνονται οι παραβάσεις. Έχω δει στην Ολυμπιάδος. Στην Ολυμπιάδος είχε να πάει δημοτική αστυνομία 9 χρόνια. Και όταν εγώ πήρα τα δρομολόγια για να δω πού πηγαίναν όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Κατόπιν εντολών, εντολώς εκτελούσε η δημοτική αστυνομία. Η δημοτική αστυνομία εκτελεί εντολές του πολιτικού προστάμενου. Αυτά που είδα ήταν ότι πήγαινα συγκεκριμένα σημεία. Αυτό τελείωσε. Πλέον η δημοτική αστυνομία επιχειρεί σε όλο το Δήμο Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Και για το παρεμπόριο και για τον αντικαπνιστικό, γιατί πρέπει να κρατάς ισορροπίες στην πόλη. Όταν εφαρμόζεις ένα νόμο, πρέπει να το εφαρμόζεις καθολικά για όλους. Συμφωνούμε. Αν πηγαίνεις σε μια περιοχή, θα πηγαίνεις σε όλες. Γι' αυτό σας το είπα. Ναι, και θα πηγαίνεις ευνηδιαστικά. Εγώ έχω το στοιχείο του ευνηδιασμού, γιατί είπαμε είναι υποστελεχωμένη. Έχω 84 μόνο συνεργάτες δημοτικούς αστυνομικούς. Μακάρι να είχα παραπάνω, να έκανα ακόμη περισσότερα. Αλλά να ξέρετε ότι δεν αδικούμε κανέναν. Πάμε παντού. Ωραία. Κλείνοντας, φορτοεκφόρτωση είναι το τελευταίο ζήτημα, το οποίο το βλέπουμε κυρίως σε δρόμους όπως είναι οι κεντρικές αρτηρίες, που τα συναντάμε και πραγματικά δημιουργούν πρόβλημα. Έχω γίνει μάρτυρας πάρα πολλές φορές στην οδό Τσιμισκή να έχουμε αριστερά παρκαρισμένα φορτηγά ή μη φορτηγά, τα οποία σε ώρα αιχμής, μιλάω τώρα για ώρα 9 το πρωί, 8 η ώρα το πρωί, νομίζω μέχρι τις 8.30 το πρωί είναι το όριο. Να υπάρχουν παρκαρισμένα αριστερά με αλάρμ για να ξεφορτώσουν οι άνθρωποι το εμπόρευμα το οποίο θα το πάρουν τα καταστήματα. Αυτό καταλαβαίνετε ότι και το 8.30 το πρωί είναι ακόμα είναι αργά. Γιατί όταν θέλει ο άλλος να πάει στη δουλειά του, θα το χρησιμοποιήσει τον δρόμο. Και νωρίτερα. Έχετε δίκιο. Απλώς εγώ αυτό που θέλω να πω. Και είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι χάνεις μία λωρίδα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ήδη εφαρμόζουμε τον κώδικα. Θα κάνω μία έκκληση. Θα γίνουμε πιο αυστηροί. Είμαστε ήδη αυστηροί. Θα σκληρώνουμε και άλλο τη στάση μας στους επαγγελματίες να σέβονται την πόλη. Όχι ότι δεν τη σέβονται, αλλά τους κανόνες τους οποίους έχει ορίσει η πόλη να τους σέβονται. Δεν μπορείς να κάνεις τώρα 12 και 11 και μία φορτοεκφόρτωση. Ενώ γνωρίζεις τι ισχύει, είσαι επαγγελματίας, γνωρίζεις τι πρόβλημα δημιουργείς. Υπάρχουν κάποιες διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, οι οποίες θα αρχίσουν να εφαρμόζονται. Πολύ ωραία. Κύριε Δακλή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Νομίζω ότι και οι τηλεθεατές πήραν τα μηνύματα που έπρεπε και ο καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα όπως πάντα. Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε και εσάς που μείνετε μαζί μας και μας παρακολουθήσατε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.